Από την 5η-1η Οκτωβρίου, όλοι οι ασφαλισμένοι θα χρησιμοποιούν τον ΑΜΚΑ για τις συναλλαγές με το ταμείο τους. Ο ΑΜΚΑ αποδίδεται στους πολίτες από τα ΚΕ πόλεις της χώρας, καθώς και από τα 125 γραφεία ΑΜΚΑ που δημιούργησε το Υπουργείο Απασχόλησης στα Ασφαλιστικά Ταμεία. Οι πολίτες θα μπορούν να ενημερώνονται από την τηλεφωνική γραμμή 11131 χωρίς χρέωση, αλλά και από την διαδικτυακή πύλη του ΑΜΚΑ. Ο ΑΜΚΑ, όπως φαντάζομαι ξέρουν οι περισσότεροι, είναι ένας ενιαίος αριθμός μητρώου για την εργασία και την κοινωνική ασφάλιση. Είναι ουσιαστικά η ασφαλιστική ταυτότητα όλων των πολιτών. Από τα νεογέννητα μέχρι τους πολύ ηλικιωμένους. Και είναι απαραίτητο από 1η Οκτωβρίου. Είναι απαραίτητος για την έναρξη της απασχόλησης, της ασφάλισης, για την καταβολή των εισφορών, για την έκδοση και ανανέωση του βιβλιαρίου υγείας, για όλα αυτά τα πράγματα δηλαδή που έχουν σχέση με την ασφάλισή μας. Και σταδιακά θα αντικαταστήσει τους αριθμούς μητρώου των ταμείων, αυτούς που είχαμε μέχρι τώρα. Σε πολλούς ασφαλισμένους έχει ήδη αποδοθεί, απλά δεν το γνωρίζουν. Εφόσον έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο, μπορούν να μπουν στην ιστοσελίδα www.amca.gr και να τον βρουν από εκεί τον αριθμό, οπότε δεν χρειάζεται να μετακινηθούν από το σπίτι τους. Σε όσους δεν έχει αποδοθεί ΑΜΚΑ, μπορούν να προσέρχονται σε οποιοδήποτε ΚΕΠ. Τα δικαιολογητικά που χρειάζονται δεν είναι πολύ απλά. Για τους Έλληνες υπηκόους, μόνο η αστυνομική τους ταυτότητα. Ή αν πρόκειται για στρατιωτικούς και σώματα ασφάλειας, η αντίστοιχη στρατιωτική. Για τα ανήλικα παιδιά που δεν έχουν ταυτότητα, χρειάζεται οικογενειακή μερίδα. Να ζητήσουν από το Δήμο ένα πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης και με το ΑΜΚΑ του προστάτη γονέα να προσέλθει ο γονέας ώστε να τους εκδώσει ΑΜΚΑ. Για τους υπηκόους τώρα των ξένων χωρών απαιτείται το διαβατήριό τους ή ταυτότητα ομογενούς εάν έχουν ή πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης επίσημα μεταφρασμένο. Για δε τα ανήλικα παιδιά τα οποία γεννήθηκαν όμως στην Ελλάδα αρκεί μια ληξιακή πράξη γέννησης των παιδιών. Από εμάς εδώ από τα ΚΕΠ ο πολίτης παραλαμβάνει μια εκτύπωση με τον αριθμό του και τα στοιχεία του, η οποία είναι και αρκετή. Μπορεί δηλαδή να κάνει όλες τις ασφαλιστικές συναλλαγές μόνο με αυτό. Αργότερα από την εταιρεία που έχει αναλάβει το έργο θα έρθει στη διεύθυνση που έχει δηλώσει ο καθένας μια πλαστικοποιημένη καρτούλα, η οποία αυτή θα είναι πια η κάρτα ασφάλισής μας, αλλά εντάξει δεν είναι απαραίτητη για τις ασφαλιστικές μας συναλλαγές, αρκεί να γνωρίζει ο καθένας τον αριθμό του. Αυτά είναι ουσιαστικά όλη η ιστορία περί ΑΜΚΑ. Τώρα στα ΚΕΠ εδώ υπάρχει μεγάλη έως αθρέα θα έλεγα προσέλευση πολιτών για να εκδώσουν τα ΑΜΚΑ τους και εμείς προσπαθούμε να τους εξυπηρετήσουμε με τον καλύτερο τρόπο. Επίσης θα ήθελα τελειώνοντας να πω αυτό για να μην ανησυχεί ο κόσμος έτσι και πανικοβάλλεται, ότι η διαδικασία έκδοσης του ΑΜΚΑ από τα ΚΕΠ δεν θα σταματήσει την 1η Οκτωβρίου, θα συνεχιστεί κανονικά. Δηλαδή όποιος δεν έχει προλάβει να πάρει τον ΑΜΚΑ του, μπορεί να έρθει όποτε ευκαιρεί να τον εκδώσει. Αυτά σε γενικές γραμμές. Πιστεύετε αυτή η κίνηση θα μειώσει και τις γραφειοκρατικές διαδικασίες, δηλαδή είναι πιο εύκολο τον ασφαλισμένο με αυτό το νούμερο να έχει πρόσβαση στη ασφαλιστική ταμεία σε... Κοιτάξτε, αυτός είναι ο στόχος του Υπουργείου και αυτών που έχουν ξεκινήσει τη διαδικασία. Πιστεύουμε ναι και εμείς. Θα το δούμε στην πορεία. Θα βλέπετε εδώ κάποια να σας λένε κάτι ο κόσμος, δηλαδή τους αρέσει... Σαν κοινοτομία. Κοιτάξτε, ο κόσμος δεν ξέρει. Στην πράξη φαντάζομαι θα το δει ακόμη. Εντάξει, φαίνεται ότι εντάξει, θα βοηθήσει τελικά. Τώρα τι να σας πω, θα το δούμε. Θα τα δούμε. Ενδιαφέρον, ναι, έδειξαν όλοι. Από ενδιαφέρον μέχρι πανικό θα έλεγα. Τέλος πάντων, τώρα έχουμε περάσει έτσι τη μεγάλη φουρτούνα. Στην αρχή είχαμε πάρα πολύ κόσμο και δεν μπορούσαμε να... Έτσι, και εμείς εξυπηρετήσουμε όπως θα έπρεπε. Τώρα σιγά σιγά θεωρώ ότι τα 2/3, να μην πω και περισσότερο ποσοστό των πολιτών έχουν ήδη βγάλει τόσο Έλληνες όσο και αλλοδαποί.